Πιστό στους εργαζόμενους. Πού ακούστηκες εκεί? Ασφαλώς και θα δώσουμε και 15ο μισθό, με τη διαφορά ότι θα τους κοστάμε τους 14 πρώτους. Η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Έτοιμο το νέο κόμμα του Μιχάλη Παπακοσταντίνου. Τώρα του περνάω τους επολένες και μετά του περάζω για τα πλακάκια. Που πάει να πει παλαμάκια, παλαμάκια στο τσιμέντο, στα πλακάκια. Όσον αφορά τα συνθήματα του νέου κόμματος, υπάρχει μια πλεθώρα για να επιλέξω. Σας λέω πρόχειρα. Κεφάλι-κεφάλι με το Μιχάλη. Και επίσης θα βγούμε από το χάλι μόνο με το Μιχάλη. Και ακόμη θα φτάνουν τα λεφτά για τον μπακάλι μόνο με το κόμμα του Μιχάλη. Με αυτό το σύνθημα δίνω έμφαση και στα οικονομικά. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θα πρέπει να εξηγήσω. Βλέπετε, εδώ είναι η καρέκλα με το μπουφάν του κυρίου Νταλάρα, ο οποίος θα είναι στην εκπομπή μας την πρωτοχρονιά. Και πέρασε από εδώ, θα κάνουμε γυρίσματα εδώ στο στούντιο και άφησε και το μπουφάν. Λοιπόν, παρακαλεί τον κύριο Σκαρδαβέλας τώρα τι σχέση θα έχει ο Σκαρδαβέλας με τον Νταλάρα και την πρωτοχρονιά, αυτά θα δείτε. Αλλά παρακαλείτε να βρει το μπουφάν που χάθηκε τον Νταλάρα, ο Σκαρδαβέλας. Λοιπόν, καλησπέρα σας καταρχήν. Έρχονται τα Χριστούγεννα. Το 1995 και δεν έχω γίνει ακμή πρωθυπουργός. Συγγνώμη, ακόμη πρωθυπουργός. Μπελό, το όμικρον, στο φάξ. Μιλάμε, σκάζομαι μην γελάτε. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αδικία. Λοιπόν, θα περιμένω μέχρι των φώτων και αν δεν κληθώ να αναλάβω τα στίχας και τα σμαστίχας της χώρας, θα αναλάβω να παρουσιάζω talk show με τίτλο «Μπράβο Λεβέντης», γιατί είμαι και Λεβέντης και talk showman. Επίσης, μετά το φαντάστικο, θα παρουσιάσω το Λεβέντικο με γλάστρα των Κουτουλάκιν Σκέτων. Λοιπόν, που θα μου βγει εμένα η Κουλιανούνα, α πούμε, η Αλόγα, που βγήκε εκεί με τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο και μιλάγανε και Ιταλικά και κάτι σπαγκετίνια, λέει, και σπαγκάτα. Τι σπαγκάτο, κυρία Κουλιανού, παξιμαδάτο και πάλι λέμε, λοιπόν. Και περνάμε σε ένα άλλο επίκαιρο θέμα. Γιατί βρε ηλίθι ζώα, δεν ψηφίσατε το 82 και καλά το 82 που έγινε και σαπούνι, το V82 εννοώ. Το 93 γιατί δεν με ψηφίσατε, μιλάμε για άσκος. Τι έγινε, άνοιξε η πόρτα. Πότε θα με ψηφίσετε, όταν θα γεράσω. Μα τώρα σας θέλω εγώ, πουλάκια μου γλυκά. Τώρα που είμαι στα καραντουζένια μου. Επίσης, δεν θα είχα αντίρρηση, λέγω, εάν με πρότειναν και διαπρόεδρο της Δημοκρατίας. Καθότι υπάρχει ομοφωνία στο θέμα αυτό μεταξύ ομού προσωπικός και του Κουτουλάκη αυτοπροσώπως. Και ερωτώ, πόσο κύριος Κακαουνάκης ανέλαβε γενικός διευθυντής του Sky, πόθεν έσχεσαι κύριε Κακαουνάκη, πόθεν έσχεσαι. Είναι ο καλύτερος ο Κακαουνάκης από μένα που έχω κοτζάμ κανάλι 67. Τώρα μεταξύ μας, ξέρετε γιατί το λένε κανάλι 67? Διότι το παρακολουθούν 67 θεατές όλοι και όλοι. Από τους οποίους υποπτεύομαι ότι οι 60 έχουν ήδη κοιμηθεί. Αν μου χτύπησε και εμένα να γίνω λίγο. Αλλά δεν κοιμάμαι ο Λεβέντης, λέει κοιμάται. Κοροϊδάνε, για πλάκα το έκανα. Ακούστε, αν είσαι μάνα και πονείς, παρετήθηκε ο Σάκης Πεπονής, ο οποίος εκαλέσει στην εκπομπή του Παναγιωτόπουλου. Και του είπε ο Πάνος, κυρίες κύριοι, το Κροτέσκο, ο Κροτέσκος, του είπε για προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Και σου λέει ο Πεπονής, προσλαμβάνουσες, έπαιρνε, καλός άνθρωπος, αλλά τελικά μπούκωσε το δημόσιο και τελικά, κύριε Πεπονή, αν είσαι μάνα και πονείς, που σε πεπονεί και που σε σφάζει. Τώρα λοιπόν, τι θα γίνει το Υπουργείο Προεδρίας? Θα κάνω μήνυση στον κύριο Πεπονή. Δεν μπορεί! Έχουμε την κούκλα αυτή σου, κύριε Λαφούζον. Δώσαμε 1.800.000. Τι πάθαμε, γάμαμε. Και πήραμε κούκλα Πεπονή. Παρατήθηκε τώρα, τι να κάνουμε. Με απόφαση της κυβέρνησης αυξάνονται τα κατακεφαλήν talk show, ε! Να τα λένε όλα, ε! Αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να σας δώσει αυξήσεις, θα σας δώσει επιπλέον talk show με το σύστημα 3-3. Και συγκεκριμένα 3 κακαουνάκιδες πρώτου πρωινού, 3 Παναγιωτόπουλους για το μεσημεριανό και 3 Κορομιλάδες για τα Σαββατοκύριακά, σε που τελικά βγαίνει 3-3-3. Μπράβο ρε Βαγγέλη! Μπράβο και εσένα, Βαγγέλη!
Φαντάστικο. Αποκλειστικό. Αποκλειστικό του αποκλειστικού αποκλειστικότερο. Σε 9 μέρες έρχονται τα Χριστούγεννα. Παρακολουθήστε σε απευθεία σύνδεση τον Κυριάκο Μαντούβαλο στη Φάτνη των Αλόγων. Ακούστε τώρα, εμείς θα προλάβουμε security στο κανάλι 67 μας φυλάει, σαν τις φυλακές Κορυδαλού, διότι υπήρχαν οι μένοι security και οι άλλοι ήταν security. Έβγαν οι ούρητη, μία security οι άλλοι. Μην λέμε ότι θέλουμε. Και υπήρχαν οι συνεργιώτα οι σικουρίδες.